Έτσι είναι. Λοιπόν, εδώ μιλάτε, είμαστε... παιδιά, στο διάλειμμα, είπαμε. Ναι. Μιλάμε μόνο στον αέρα και καταγγέλουμε πάντα στον αέρα. Λοιπόν, είστε, κύριε Βαρβιτσιώτη, είστε ικανοποιημένος να ακούτε. Τώρα, άλλοι τη χαρακτηρίζουν την ηγέτιδα δύναμη, άλλοι λένε σημαντικό παίκτη, άλλοι λένε. Μια μεγάλη χώρα. Ο βασικότερος εταίρος, για να μην πούμε. Αλλά από αυτόν περιμένεις έτσι μια ιδιαίτερη στήριξη εκ των πραγμάτων. Και σε διμερές, στα διμερές επίπεδο και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό. Είναι ικανοποιημένη ή πρέπει να είναι ικανοποιημένη, ας πούμε, η κυβέρνηση και το κόμμα σας να έρχεται η κυρία Μέρκελ. Πού είναι όλα αυτά. Αλλά είναι και, είστε και στο ίδιο ευρωπαϊκό κόμμα. Και να σου λέει, ελπίζω και εύχομαι ότι θα είσαι στην Ευρωζώνη. Και να μην σου λέει, παιδιά, εδώ είμαστε μαζί, μαζί θα προχωρήσουμε πολύ και ένας παλιότερα. Και... Ο αείμνηστος. Ναι. Δηλαδή ήταν που είναι λίγο θολό. Αφήνει λίγο θολό το τοπίο την ίδια ώρα που θες να αποκτηθεί και μια σταθερότητα στην κατάσταση. Τέτοια που να προσελκύσει και τις επενδύσεις που έχεις ανάγκη για να μπας στην ανάπτυξη κτλ. Παραμένει λίγο ασταθές και ασαφές, θα λέγει κανείς. Είναι έτσι ή όχι. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια οπτική να δεις το ποτήρι μισό άδειο. Ναι. Είναι η αλήθεια. Εγώ θα την έκανα την περιγραφή λίγο διαφορετικά. Να την κάνετε. Θα σας έλεγα ότι μετά από 3 χρόνια ιδιότυπης διεθνούς απομόνωσης έχουμε μια σημαντική επίσκεψη στην Ελλάδα. Μέχρι τώρα συνομιλούσαμε είτε στα ευρωπαϊκά φόρα, είτε στην καγκελαρία, είτε οπουδήποτε άλλο στον πλανήτη, με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες. Κανένας δεν έχει επισκεφτεί τη χώρα μας από τους πρωθυπουργούς των Ευρωπαϊκών. Μετά από χρόνια, μετά μέσα στην κρίση. Ηγέτη. Και μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα από τη στιγμή που μπήκε στην κρίση δεν είχαμε δει. Δεν είχαμε καμία επίσκεψη. Λοιπόν, αυτό λοιπόν σπάει μια ιδιότυπη απομόνωση. Το δεύτερο που θεωρώ σημαντικό είναι ότι η κυρία Μέρκελ ήρθε να μιλήσει σε 2 ακροατήρια. Δεν ήρθε να μιλήσει στο ελληνικό ακροατήριο. Ήρθε να μιλήσει στο διεθνές ακροατήριο, στο οποίο έστειλε ένα μήνυμα. Μπορεί να το χαρακτηρίζουμε χλιαρό, αλλά ένα μήνυμα ότι δεν παίζουμε με την Ελλάδα. Διότι... Σταθερότητες, λοιπόν. Βεβαίως, διότι δεν θα ερχόταν εδώ αν ήταν σε ένα μήνα, όπως προβλέπουν πάρα πολλοί στις χρηματαγορές, ότι μετά τις αμερικανικές εκλογές θα αυξηθούν οι πιέσεις για, για την επόδοση του σεναρίου του Brexit, της εξόδου της Ελλάδος από το ευρώ. Λοιπόν, και το δεύτερο ακροατήριο είναι το γερμανικό ακροατήριο. Μην ξεχνάτε ότι η κυρία Μέρκελ μίλησε στους Γερμανούς, οι οποίοι μέχρι τώρα, εδώ και 3 χρόνια, τι ακούνε, ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, ότι είναι φοροκλέφτες, ότι τρώνε τα λεφτά μας και δεν κάνουν τίποτα, καμία μεταρρύθμιση. Και έρχεται εδώ και λέει ότι οι Έλληνες έχουν κάνει πολλές θυσίες, έχουν κάνει πολλές μεταρρυθμίσεις, ότι βαδίζουν στο δρόμο των αλλαγών και ότι δεν είναι όλα κολλημένα. Και επιμένει όμως συναρτά την συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας και παρουσίας με την εφαρμογή ενός προγράμματος που και η ίδια παραδέχεται ότι είναι σκληρό, οδηγεί σε μεγάλες θυσίες, σε πόνο κτλ. Ματώνει και η καρδιά της, ας πούμε. Ένα πρόγραμμα το οποίο δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Έχει 2 όψεις. Έχει μία όψη που είναι τα οικονομικά μέτρα, οι φόροι, οι περικοπές, η περιστολή δαπανών. Και υπάρχει και η άλλη όψη που είναι μεταρρυθμίσεις. Και στο οποίο έχουμε πάει σημειωτών. Μην ξεχνάτε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει δεν μπορούμε να βάλουμε στην ελληνική οικονομία άλλους φόρους, δεν μπορούμε να βάλουμε άλλη ύφεση, να επιβάλλουμε άλλη ύφεση. Χρειάζεται να τρέξουν τις μεταρρυθμίσεις. Λέει και άλλα πράγματα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που έχουν να κάνουν με το χρέος και πώς και έχει διαμορφωθεί. Εγώ να βάσω και τις πολιτικές. Να σας πω λοιπόν και να κλείσω με αυτό. Αν χθες δεν ήταν η κυρία Μέρκελ στην Αθήνα. Τα πρωτοσέλιδα του Διεθνούς Τύπου σήμερα για την Ελλάδα θα αφορούσαν την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Που θα έλεγα ότι, που λέει ανεργία, ότι, ότι το χρέος μας δεν είναι βιώσιμο, ότι η ανεργία μας θα εκτιναχθεί και θα ήταν πρωτοσέλιδα εξόδου της χώρας από τη ζώνη του ευρώ. Εγώ θεωρώ από όλες τις συναντήσεις που είχε η κυρία Μέρκελ πέρα από το πολιτικό περιεχόμενο πάρα πολύ σημαντική τη χθεσινοβραδινή τη συνάντηση με τους επιχειρηματίες. Διότι... Θα το πούμε και αυτό, μην πάτε ακόμα να πάμε στον κύριο Βαρεμένο να κάνουμε ένα κύκλο. Κύριε Βαρεμένο, έπρεπε να έρθει ή όχι η κυρία Μέρκελ στην Ελλάδα? Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα θέλω να πω κάτι. Νομίζω πως είναι περιττό να υπενθυμίσω πόσες φορές έχουν πανηγυρίσει οι εγχώριοι πολιτικοί και έχουν δει το ποτήρι όχι απλώς μισογεμάτο, σχεδόν ξέχυλο. Εγώ δεν θα αποφανθώ μονολεκτικά. Θα προτιμούσατε να μην έχει έρθει η κυρία Μέρκελ εδώ ή είναι καλύτερα που ήρθε? Ας αφήσουμε το τι έγινε.
Να σας πω. Εγώ λέω, ως παρουσία έπρεπε να έρθει η κυρία Μέρκελ. Ακούστε να σας πω. Κάτω από ομαλές συνθήκες, έτσι. Η κυρία Μέρκελ φυσικά θα μπορούσε να έρθει. Μιλάμε για τις συνθήκες υπάρχουν στην κυρία Βαρεμένη. Μιλάμε. Κάτω από ομαλές συνθήκες ήμασταν όλοι τραλαλά. Τώρα λέμε τι κάνουμε. Μισό λεπτό. Εγώ θα σας πω τι έγινε με την επίσκεψη Μέρκελ και μετά θα σας απαντήσω για εσάς. Εντάξει. Έτσι. Καταρχάς, η κυρία Μέρκελ, με αυτό που είπατε προηγουμένως, το ελπίζω ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στο ευρώ, άσκησε και μάλιστα εδώ στην Αθήνα το γνωστό εκβιασμό. Τίποτα άλλο δεν έκανε παραπάνω η κυρία Μέρκελ από το να μας εκβιάσει. Κάτω από την έκφραση αυτή κρύβεται ο εκβιασμός. Κάντε ό,τι σας λέμε γιατί θα βγείτε από το ευρώ. Δεν θεώρησε ούτε καν δεδομένη την παρουσία μας στο ευρώ. Που την πιστεύει, πιστεύω εγώ. Και τι θέλει. Απλώς χρησιμοποιείς αυτή την έκφραση για να μας εκβιάσει για μία ακόμη φορά. Μάλιστα. Και θα σας πω κάτι. Βγάλτε απ' έξω τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Πέστε ότι είναι κρέας για τη μηχανή της γερμανικής πολιτικής. Ελάτε στους επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματίες τι ζήτησαν από την κυρία Μέρκελ. Λεφτά. Δύο πράγματα. Ρευστότητα. Δύο πράγματα. Δύο πράγματα είπαν στην κυρία Μέρκελ οι επιχειρηματίες. Είπανε ότι το θέμα της δραχμής δεν μπορεί δηλαδή να λειτουργήσει η οικονομία στην Ελλάδα και να συζητάμε διαρκώς για το τι νόμισμα θα έχουμε. Που φρόντισε η Μέρκελ αυτό όχι απλώς να το θεραπεύσει. Δεν το κατέβω, δεν το θεράπευσε. Το αναμόφχλευσε. Αυτό πάντως μόνο εσείς το λέτε. Διεθνώς, αν δείτε όλα τα μέσα ενημέρωσης, αποτιμούν θετικά την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ και η υποστήριξη της Ελλάδας. Μισό λεπτό. Η αποτίμηση. Εσείς λέτε τώρα ήρθε και μας εκβίασε. Βεβαίως. Μόνο εσείς το λέτε αυτό, κύριε Βαρεμένη. Δεν το λέω εγώ μόνο εγώ. Εγώ σας επιχειρηματολογώ και δέχομαι και τα. Λέω η ανάλυση που κάνετε. Ακούστε να σας πω. Η αποτίμηση θα προέλθει μέσα από τη συγκεκριμένη αξιολόγηση. Έτσι δεν είναι. Όχι ρητορικά σχήματα. Ο ελληνικός λαός έχει χορτάσει. Τους έχει δει να πανηγυρίζουν όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, 10 φορές να πανηγυρίζουν να σώσουν τη χώρα και η χώρα πιο βαδιά στη Χαράδρα και στην Άβυσσο. Αυτό συνέβη μέχρι τώρα και σας λέω συγκεκριμένα. Και δεν σας λέω για τους εργαζόμενους, σας είπα για τους συνταξιούχους, σας είπα για τους επιχειρηματίες. Τις θέσα το ζήτημα της δραχμής, τίποτα, τον ίδιο εκβιασμό. Δεύτερο, το θέμα της ρευστότητας. Αυτά τα δύο τις θέσανε από ό,τι διάβασα και δεν αμφισβητείτε, της κυρίας Μέρκελ και Έλληνες επιχειρηματίες. Και στα δύο. Για το ευρώ που λέτε, κύριε Βαρεμένη, είναι στο χέρι της κυρίας Μέρκελ ή στο δικό μας να παραμείνουμε στο ευρώ ή να φύγουμε από το ευρώ. Μισό λεπτό. Όπως είναι τώρα τα πράγματα, καταρχάς η Ελλάδα δεν έχει δικά της εργαλεία. Ό,τι ασκείται ως πολιτική στην Ελλάδα επιβάλλεται κυρίως από τη Γερμανία. Και μας λέει τώρα η κυρία Μέρκελ ότι βλέπει φως στο βάθος του τούνελ. Και αν εγώ τη πω ότι αυτό το φως που βλέπεις είναι το τρένο που έρχεται για μια ακόμη φορά κατά πάνω μας, διότι δεν μας έδωσες ένα κάτι καινούριο δεδομένο, ότι εν πάση περιπτώσει είδατε όχι την ηθική διάσταση της πολιτικής σας, τη βάζουμε απ' έξω. Την ίδια την αναποτελεσματικότητα του εργαλείου που χρησιμοποιείτε. Αν μας έδινε κάτι που να θεωρείτε ως, ότι το είδαν αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, και έχουν ένα σκοπό να τα αλλάξουν σε ένα βαθμό. Να πούμε ναι. Να διορθώσουν τη συνταγή δηλαδή. Να διορθώσουν τη συνταγή. Μάλιστα. Να πούμε ναι, είναι, το βλέπουμε κι εμείς το φως που βλέπει η κυρία Μέρκελ. Ελάτε να προχωρήσουμε κύριε Βαρεμένη, θα ξανάρθουμε. Θα ξανάρθουμε. Άμα ξανάρθουμε, γιατί θα ξανάρθουμε. Εδώ είμαστε. Κατά τη γνώμη βασικό να σας πω. Ποιο πείτε το άμα είναι βασικό. Εννοώ για αυτούς τους πανηγυρισμούς ότι ήρθε ένας ηγέτης. Δεν πανηγύρισε κανείς πάντως, κύριε Βαρεμένη. Κανείς δεν πανηγύρισε. Βγήκε η Ελλάδα στην κυβέρνηση και πολύ χαμηλά. Οι Έλληνες πολιτικοί, και θα σας πω γιατί το κάνουν, κατά τη γνώμη μου, αν δεν έχω χρόνο τώρα να το κάνω αργότερα. Πάντα περίμεναν ένα φωτογραφικό σαντανέ για να νομοποιηθούν ως ηγεσία αυτής της χώρας. Πάντα περίμεναν μια φωτογραφία με τους έξω. Μάλιστα. Είτε για να πω. Να το πω λίγο γενικά. Θεωρείτε ότι είναι ένα είδος, ας πούμε, δουλικής συμπεριφοράς. Να το πω έτσι. Ένα λεπτό. Κύριε Βαρεμένος, μισό λεπτό. Όχι μισό λεπτό, κύριε Βαρεμένη. Ή έχουμε και λίγο δουλική συμπεριφορά, αυτό λέτε, η ελληνική πολιτική ηγεσία. Αυτό προκύπτει από ό,τι σας περιέγραψα. Όχι, με συγχωρείτε. Και θα σας πω γιατί γίνεται. Δεν είναι θέμα μαζοχισμού. Όχι, δεν είναι θέμα μαζοχισμού. Θα σας εξηγήσω μετά. Με σεβασμό στους άλλους δύο συνομιλητές, δεν πανηγύρισε κανείς. Αλλά από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα κατηγορούμασταν ότι μιλάμε μόνο με τους λογιστές της Τρόικας, το να μεταφέρουμε τη συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο, σαφέστατα είναι βέβαιο. Θα μας επαναφέρουν, κύριε Βαρεμένη, σας παρακαλώ. Και έχουν και δίκιο
Να πρέπει να προχωρήσουμε. Θα πάμε στην κυρία Κουντουρά, μισό λεπτό. Έτσι, έτσι κι αλλιώς θα έπρεπε να προηγηθεί ίσως και λόγω της, του προβλήματος που αντιμετώπισε πολύ. Αλλά ας τα αφήσουμε σε μια δεύτερη μοίρα, κυρία Κουντουρά. Μας το πείτε Κουντουρά, μετά. Αυτό μας το λέτε όποτε θέλετε δηλαδή. Να δούμε λίγο τη δική σας εκτίμηση για τη συνάντηση, την αποτίμηση που κάνετε. Αν καλώς κάναμε και συναντηθήκαμε με την κυρία Μέρκελ, μήπως έπρεπε να τη διώξουμε από τη χώρα ή έπρεπε να αρνηθούμε τη συνάντηση. Τι λέτε? Η κυρία Μέρκελ ήρθε εδώ για να προστατεύσει καθαρά τα δικά της τα συμφέροντα. Είναι εμφανές ότι η διεθνή εικόνα της χώρας τα 2-3 τελευταία χρόνια, λόγω του ότι ο κύριος Παπακωνσταντίνου και ο κύριος Παπανδρέου είχαν φροντίσει πραγματικά να τη διασύρουν. Εκείνοι όμως είχαν την εύνοια γενικότερα, γιατί λέγανε ναι και υπογράφανε τα μνημόνια της δανειακής συμβάσης, όλα αυτά τα οποία επέβαλε, αν θέλετε, η πολιτική αυτή, η οικονομική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά η κυρία Μέρκελ. Σήμερα λοιπόν που ήρθε εδώ η κυρία Μέρκελ, η εικόνα που άλλαξε ήταν η εικόνα του δικού μας του Πρωθυπουργού, ο οποίος μέχρι πρότινος έλεγε όχι, οπότε φυσικά ήταν σε δυσμένεια, και τώρα πια, αφού είναι και πρωθυπουργός της χώρας μετά από δύο εκλογικές αναμετρήσεις με πάρα πολλά ψέματα τα οποία υπόθηκαν στον ελληνικό λαό προκειμένου να αρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού με εκβιασμούς, με τρομοκρατίες, σήμερα απολαμβάνει και αυτό την εύνοια, γιατί προστατεύει τα συμφέροντα, αν θέλετε, των διεθνών συμφερόντων, τόσο απλά. Άρα ήρθε για να υποστηρίξει, λοιπόν, λέτε, τον κύριο Σαμαρά στην πραγματικότητα. Η κυρία Μέρκελ λοιπόν ήρθε εδώ για να δώσει όντως ένα μήνυμα. Γιατί αυτό να πει λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ που λέτε εσείς. Δεν ξέρω τι λέει το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λέω αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι η κυρία Μέρκελ ήρθε εδώ για να υποστηρίξει τα δικά της τα συμφέροντα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Να δώσει στήριξη στην κυβέρνηση Σαμαρά για να πάρει αυτά τα σκληρά επώδυνα άδικα μέτρα. Και επίσης. Κακώς ήρθε επομένως. Κακώς ήρθε. Κακώς ήρθε η κυρία Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ ήρθε εδώ για να στηρίξει την κυβέρνηση Σαμαρά και για να. Άλλο σας ρωτάω. Το γιατί ήρθε μέτρα. Από τον καθένα μας αποτιμάται διαφορετικά. Ο καθένας κάνει την ανάλυση του. Γιατί ήρθε, τι αποτελέσματα κτλ. Λέω καλός ή κακός ήρθε. Γιατί αυτό πρέπει να το λύσουμε κάποια στον στιγμή. Στον ελληνικό να λαό πούμε είναι να κλείσουμε αδιάφορο. Τα σύνορα, παιδιά, και να μείνουμε εδώ μόνοι μας. Στον ελληνικό λαό είναι αδιάφορο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια διεθνή απομόνωση ως Ελλάδα. Είμαστε μια χώρα η οποία παλεύει να βγει από αυτή την κακή οικονομική πολιτική που έχει επιβάλει το μνημόνιο, το οποίο επί της ουσίας τι κάνει, παράγει χρέη ελλείμματα και δεν παράγει χρήμα. Εδώ λοιπόν περίμενα εγώ από τον Πρωθυπουργό της χώρας, αφού ήρθε η κυρία Μέρκελ, να την καλοδεχτεί και να της πει: κυρία μου, έχετε επιβάλει ένα οικονομικό πρόγραμμα το οποίο δεν βγαίνει. Το λέει το Δουνουτού, που αντιμετωπίζει και πρόβλημα αν θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί γιατί το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Είναι μια κακή οικονομική πολιτική. Εμείς λοιπόν που είμαστε εταίροι, σύμμαχοι και σας ευχαριστούμε αν θέλετε που ήρθατε εδώ να μας στηρίξετε, χρειαζόμαστε τα εξής. Και να γίνει η διαπραγμάτευση αυτή η οποία έλεγε ο κύριος Σαμαράς ότι θα κάνει και την οποία δεν κάνει. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Είδαμε ευχολόγια και είναι κρίμα αυτό το πράγμα, γιατί είναι κοροϊδία προς τον ελληνικό λαό και αμέσως μετά τις εκλογές. Όπως η κυρία Μέρκελ, εύχομαι και ελπίζω να μείνετε στο ευρώ. Εύχομαι και ελπίζω η πρόοδος αυτή να δώσει στην Τρόικα τη δυνατότητα. Επομένως, λέτε το αποτέλεσμα της συνάντησης μπορέσετε και της επίσκεψης ήταν αρνητικό για σας. Εγώ περίμενα λοιπόν από τον κύριο Πρωθυπουργό, που νοιάζεται για την πατρίδα μας, που νοιάζεται για τον ελληνικό λαό, που έρχεται να πάρει τόσο σκληρά μέτρα, και θέλω να θυμίσω εδώ ότι τα σκληρά και άδικα μέτρα και επώδυνα μέτρα τα παίρνει στους συνταξιούχους, στους μισθωτούς και βάζει φόρους σε εισοδήματα που δεν υπάρχουν. Και επί της ουσίας τα 11,5 δις, τα 9,5 είναι από αυτούς τους ανθρώπους. Ποιες είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές? Έχουν γίνει διαρθρωτικές αλλαγές? Εδώ θα σταθώ και δώστε γιατί μου ένα λεπτό. Γιατί θα συμφωνήσετε εσείς άμα γίνονται? Δώστε μου θα ένα λεπτό. Θα συμφωνήσετε, κυρία Κουντουρά, γιατί αυτό περίμενα, θα είναι είδηση. Λοιπόν από τον Πρωθυπουργό της χώρας να έρθει να έχει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης. Ένα πρόγραμμα που να λέει, κυρία Μέρκελ, εμείς θέλουμε να κάνουμε αλλαγές. Θέλουμε να πάρουμε χρήματα στα χέρια μας, να τα ρίξουμε στην αγορά, να παράγουμε χρήμα, να γίνει κατανάλωση, να αρχίσει η αγορά να κινείται, να αρχίσει ο λαός μας να βγει από το αδιέξοδο. Αυτό για να γίνει πρέπει, παραδείγματος χάρη, να έχουμε παραγωγή, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να έρθουν εδώ ξένοι επενδυτές. Ποιος επενδυτής θα έρθει να επενδύσει εδώ όταν ακόμα το φορολογικό σύστημα το ψάχνουν και δεν το έχουν φτιάξει? Η Μέρκελ θα φτιάξει το φορολογικό σύστημα.
Να γίνει ναυτιλιακό κέντρο η Ελλάδα. Να έχουμε το τουριστικό μας προϊόν που θα ανέβει. Αυτά είναι δικά μας θέματα, κύριε Κουντουρά. Ο κύριος Σαμαράς, δικά μας θέματα είναι αυτά. Με 3% ΦΠΑ στην εστίαση. Θα τα φτιάξουμε μόνοι μας αυτά. Δεν έγινε ποτέ, ορίστε. Λέω αυτά πρέπει να τα φτιάξουμε μόνοι μας. Μπράβο, για να τα φτιάξουμε λοιπόν μόνοι μας πρέπει να πούμε τι θέλουμε. Τι θέλουμε λοιπόν, θέλουμε ρευστότητα. Αυτή η ρευστότητα πώς θα έρθει, να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα και με αυτό θα κλείσω. Μιλάμε για αποκρατικοποίησεις. Ναι. Οι αποκρατικοποίησεις που σκοτωνόμαστε δεν είναι μόνο για την τιμή, είναι για το πόσο θα πουληθεί η κάθε δέκο. Όχι, υποτίθεται ότι αν έχουν πολλαπλασιαστικό εδώ αποτέλεσμα. Εδώ όμως υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που θα σας πω. Ναι. Όποια αποκρατικοποίηση να πάρθει, όταν εμείς υποτίθεται, και λέω υποτίθεται γιατί εμείς δεν το αναγνωρίζουμε και θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μια επιτροπή λογιστικού ελέγχου για το χρέος αυτό, αλλά υποτίθεται έχουμε 350 δις χρέος και κάνουμε κάποιες αποκρατικοποίησεις. Και φωνάζουμε ακόμα και για την τιμή, το πόσο θα πουληθεί. Τέλος πάντων, και έχουμε ένα, δύο, τρία. Πέντε δις αποκρατικοποίησεις. Ναι. Θα πέσουν στο λογαριασμό που πάνε όλα τα χρήματα. Τα έσοδα μας, τα εσωτερικά μας. Και θα έρθουν και αυτά που δανειζόμαστε. Πάμε στον κύριο Πίστη, παρακαλώ, κυρία Κουντουρά. Αυτά τα χρήματα λοιπόν πρέπει να πέσουν στην αγορά. Μάλιστα. Γιατί αν θα πέσουν μέσα στο λογαριασμό αυτό, από 350 θα πάμε 348 και δεν θα έχει αλλάξει τίποτα. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε στην Ελλάδα. 350, μετά το PSI έχει πέσει στα 240. Και δυστυχώς η κυβέρνηση, και με αυτό κλείνω, δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό είναι που τρομάζει τους Έλληνες. Κυρία Κουντουρά. Έλα, και παρακαλώ. Όσα αφορά τα χημικά. Όχι και όσα, γιατί κάθε φορά με αυτό κλείνετε και λέτε και όσα να σας πω και κάτι ακόμα. Θα τα πείτε όλα μαζεμένα τώρα. Κανένας λοιπόν. Να διαδηλώσει αν και εφόσον αντιμετωπίζουν τους Έλληνες με χημικά. Θα κάθονται σπίτι τους και θα πείτε για την εμπειρία σας, κυρία Κουντουρά. Λοιπόν. Γιατί στην εμπειρία θα τα πούμε μετά. Μισό λεπτό. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Εσείς, επειδή διάβασα και την ανακοίνωση που έκανε η Δημοκρατική Αριστερά για τις εκδηλώσεις, τις βλέπετε ας πούμε και ως ένα μέσο ανάδειξης του προβλήματος που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Θέλετε και την κοινωνική συνοχή. Θέλετε και τα μέτρα. Κολλάνε όλα αυτά μαζί. Να φωνάζει δηλαδή ο λαός στη Μέρκελ ότι με την πολιτική που ακολουθούμε δεν βγαίνουν τα πράγματα. Λέω το πιο ήπιο. Να λέτε εσείς ότι πρέπει να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή, η οποία κάθε μέρα διαλύεται κυριολεκτικά, και ταυτόχρονα να επιβιώσουμε. Και θα διαλυθεί στο έπακρο, ναι, αν το ταχύτερο δυνατό δεν φύγουμε από αυτό το τέλμα στο οποίο βρίσκεται η χώρα σήμερα. Τα μέτρα, εγώ δεν έκλειψα ποτέ τα λόγια μου. Δεν θα είναι ευχάριστα, να το πω επίκως. Σκληρά μέτρα θα είναι. Το μέλλον δεν είναι εξασφαλισμένο. Όμως είναι ο δρόμος τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε. Μα το ερώτημα που τίθεται, κύριε Πίστη, μου είναι. Συνοχή. Μου επιτρέπετε λίγο. Το ερώτημα που τίθεται δεν είναι αν είναι σκληρά ή μαλακά τα μέτρα. Είναι σκληρά, το ξέρουμε όλοι. Το ερώτημα είναι αν είναι και αποτελεσματικά. Διότι υπάρχει αυτό μια διαδρομή είπα πίσω. Αυτό ακριβώς είπα και όλοι συμφωνούμε. Ακούω όλοι λένε διαρθρωτικές αλλαγές. Αλλά όταν έρθει η ώρα να συζητήσουμε ποιες είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές, έτσι ώστε τα μέτρα αυτά να πιάσουν τόπο, γιατί μόνο δημοσιονομικά δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα, αυτό συμφωνούμε. Mm. Όταν όμως έρθει ο κόμπος στο χτένι, δηλαδή πρέπει να συζητήσουμε ποια είναι τα διαρθρωτικά μέτρα, εκεί κάθε κοινωνική ομάδα βγαίνει λίγο απ' έξω και πάρα πολλοί χαϊδεύουν. Λοιπόν, να πω το εξής για την ίδια την εκδήλωση. Συμφωνήσαμε όλοι, καταρχάς, και αυτό είναι ευχάριστο, ότι καλώς ήρθε. Άσχετα πώς εκτιμούμε την υπόθεση. Δεν είμαστε αδιάφοροι. Δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι όταν έρχεται η Μέρκελ εδώ, ο Λάντα αύριο ή οποιοδήποτε. Αυτά πιστεύω ότι είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε λύσει μεταξύ μας. Τώρα, ο Μιτεράν είπε ότι η πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων. Το είπε με απόλυτο τρόπο. Λοιπόν, το ταξίδι αυτό εξορισμού έδωσε ένα καλό μήνυμα κυρίως προς το εξωτερικό. Και στο εσωτερικό της Γερμανίας. Και για μας θα πω ότι έδωσε. Ναι. Αλλά έχει μεγάλη σημασία ότι με εξαίρεση του Financial Times, οι οποίοι έχουν γραμμή κατά της Ευρωζώνης, προσέξτε, όχι κατά της Ελλάδας μόνο, κατά της Ευρωζώνης, όλα τα άλλα σοβαρά έντυπα, και δεν μιλάω για την Bild, η οποία όμως τη διαβάζουν 6 εκατομμύρια άνθρωποι, και εκεί δεν πήρε τους διαμαρτυρόμενους πολίτες, αλλά πήρε εκείνους τους ανόητους που μπήκανε σε ένα τζιπ με χιτλερικές στολές και έκανε τη ναζιστική σημαία. Και αυτή χρειάζεται και μία προσοχή. Ναι, έδωσαν αυτή την εικόνα. Δώσανε λαβή. Θα πω μετά για τις διαδηλώσεις. Λοιπόν, όλα τα σοβαρά έντυπα θεωρούν ότι εξ ορισμού υπήρχε ένα σοβαρό μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα. Να δεχτώ εγώ που λέει η κυρία Κουντουρά και ο κύριος Βαρεμένος ότι είναι και στήριξη προς την κυβέρνηση. Ναι, είναι και στήριξη προς την κυβέρνηση. Τι να κάνουμε τώρα. Όλα είναι μέσα. Όλα είναι μέσα. Ότι ήρθε κατά δικά της συμφέροντα, έχετε δει κανέναν που να έρχεται για τα συμφέροντα μόνο του άλλου? Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση και συμφερόντων. Έτσι πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, το σήμα είναι σαφές, έχει εκλογές, πρέπει να κάνει
η κυρία Μέρκελ την αντίστροφη πορεία, ακριβώς όπως ο κύριος Σαμαράς. Ξέρετε το ερώτημα όμως που τίθεται. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό, κύριε Λίρτζη. Παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να το πω, δεν θέλω να γυρίζω πίσω. Αλλά όπως όταν καλλιεργείς μία λάθος γραμμή, σου προκύπτει ο κύριος Καμένος και η κυρία Κουντουρά, με όλο το σεβασμό, οι οποίοι λένε αυτά λέγαμε, γιατί φύγαμε, έτσι και η κυρία Μέρκελ τώρα πρέπει να διορθώσει τα στερεότυπα τα οποία και η ίδια καλλιέργησε για τους Έλληνες επί 2,5 χρόνια. Μάλιστα. Βρίσκεται λοιπόν σε μια τέτοια πορεία και αυτό, αν πάρουμε υπόψη μας ότι είναι μια δημοκρατία η Γερμανία, δεν είναι ναζιστική χώρα, και ότι έχει εκλογές σε ένα χρόνο, πρέπει να αλλάξουν και αυτά τα στερεότυπα. Έτσι. Και κατά συνέπεια το σήμα που έδωσε από εδώ, μιλώντας, περπατώντας, τώρα να σας πω και για εμάς. Μισό λεπτό κάτω. Ελάτε, γιατί θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Και για εμάς, αν θέλετε να σταματήσω. Όχι, θα έλεγα ναι, όχι. Να μείνουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Μπίση, θα έχουμε το χρόνο να ξεκινήσουμε ανάποδα την κουβέντα. Και μετά θα ξεκινήσουμε με εσάς. Θα ξεκινήσουμε με εσάς για να πάμε ανάποδα την κουβέντα. Ελάτε, πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Θα πάμε σε ένα γρήγορο δεύτερο γύρο, ξεκινώντας από τον κύριο Μπίση, όπως είπαμε πριν, για να ολοκληρώσει και αυτά που μας έλεγε, να κάνει και αναφορά στις κινητοποιήσεις τις χθεσινές. Βεβαίως. Κύριε Μπίση. Να το πούμε και λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, ελάτε. Ελάτε. Ναι, το συμπέρασμα, μιλώντας για το εξωτερικό, για τη Γερμανία, ναι, τα είπα προηγουμένως. Ναι. Σε ό,τι ναι, αφορά εσωτερικό τώρα. Ναι. Ναι, σε ό,τι αφορά τη δική μας χώρα. Θεωρώ ότι ήταν θετικό. Κανείς δεν πανηγυρίζει. Αστερίσκοι πολλοί υπάρχουν. Νομίζω ότι κανένας λογικός άνθρωπος δεν περίμενε ότι η κυρία Μέρκελ θα έρθει εδώ και θα ανακοινώσει τις θέσεις της Τρόικα. Ή ότι θα ξεπεράσει το πρόβλημα το οποίο και η ίδια έχει, το ότι πρέπει να υπάρξει μια έκθεση που να επιτρέψει. Έδωσε όμως ένα τόνο, μιλώντας και όλοι οι Ρεν χτες, που τον ακούσαμε όλοι, ότι όλα αυτά θα έχουν τελειώσει το αργότερο μέσα στο Νοέμβριο. Mm-hmm. Υπάρχει και το τι πρέπει να γίνει και από τη δική μας την πλευρά. Και δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Κανένας δεν είναι μαζοχιστής. Κανένας δεν είναι που να πει ότι όποια μέτρα ληφθούν, πρέπει να αντισταθούμε και σε κάποια. Το θέμα είναι και το μετά, πάντως, κύριε Μπίση. Με συγχωρείτε, Δημήτρη. Το θέμα είναι ότι αυτό εμφανίζεται και από τη δική σας πλευρά, την κυβερνητική εννοώ πλευρά, και την πολιτική τη δική σας. Ναι, ναι. Περίπου ως ένας μονόδρομος. Σαν να μην υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση, άλλος δρόμος. Και δεν είναι αυτό σε μια αντίφαση με αυτά που και οι ίδιοι λέγατε, ότι πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία σταδιακής απαγκίστρωσης. Δεν είπε κανείς αύριο το πρωί. Σταδιακής απαγκίστρωσης. Μόνο σας δώσατε την απάντηση, κύριε Μπίση. Ναι. Πού είναι τα στοιχεία αυτά της απαγκίστρωσης? Το σταδιακή, όμως, στα ελληνικά δεν σημαίνει σε τρεις μήνες και μέσα σε συνθήκες. Όχι. Εγώ θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Τα στοιχεία. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ναι. Και εμείς μπορεί να νομίζαμε ότι τα πράγματα θα γίνουν με κάποιους διαφορετικούς ρυθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα και δεν πρέπει να λέμε ψέματα στον κόσμο. Να σας απαντήσω ευθέως. Ναι, εδώ που είναι τα πράγματα, δεν είναι μονόδρομος με την έννοια, δεν είναι καλή η μονόδρομη, αλλά δεν έχω ακούσει εναλλακτική πρόταση. Έχω ακούσει περιγραφές. Ακούω συνέχεια περιγραφές. Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, πόσο δύσκολα. Λοιπόν, πιο δύσκολα τα πράγματα θα γίνουν αν χρεοκοπήσει η χώρα άτακτα. Θα μου πείτε, το έχετε ακούσει μία, το έχετε ακούσει δύο, το έχετε ακούσει τρεις φορές. Ακούστε το και τέταρτη. Δηλαδή, είναι προφανές ότι υπάρχει απόλυτο αδιέξοδο σε μία γραμμή. Εκεί είναι το αδιέξοδο. Ναι, αλλά η προοπτική που δίνεται, κύριε Μπίση, είναι η ίδια. Η ίδια είναι η προοπτική. Αυτό είναι το επόμενο βήμα, το πολύ σημαντικό. Αλλά αν αυτή τη στιγμή καταρρεύσουμε, καμία δικαιοσύνη δεν θα υπάρχει. Θα φάει ο ένας τον άλλον. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ, όχι ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση, πρέπει να γίνουν άμεσα οι διαρθρωτικές αλλαγές. Και αν πάρουμε και τη ρήτρα ισοδυνάμων, τη ρήτρα αντικατάστασης, που πιστεύω ότι θα την πάρουμε, αν μπορέσουμε και εξορροπήσουμε κάπως την οικονομία, να δώσουμε πίσω σε αυτούς οι οποίοι πιέζονται περισσότερο από όλα. Για τις κινητοποιήσεις. Και κλείσαμε αυτό, ναι. Οι κινητοποιήσεις προφανώς είναι συνταγματικό δικαίωμα. Κανένας δεν μπορεί να το αφαιρέσει. Θεωρώ ότι ήταν νευρική, να το πω έτσι υπηκώς, η αντίδραση της αστυνομίας, η οποία έστειλε κόσμο περισσότερο στη διαδήλωση, ανακοινώνοντας τις τελευταίες ώρες, που και αυτό είναι απαράδεκτο, τις όποιες απαγορεύσεις, που στην ουσία δεν ήταν απαγόρευση των διαδηλώσεων, ήταν απαγόρευση την οποία ούτως ή άλλως θα την έκανε, διότι δεν υπάρχει εχέφρον, πιστεύω κανένας αυτό εδώ πέρα το τραπέζι, που να λέει ότι από εκεί που θα ερχόταν η Μέρκελ θα μπορούσαν να πάνε να τις πετάνε αυγά ή μπουκάλια. Είναι προφανή πράγματα αυτά. Φαντάζομαι ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Κουντουρά, αν ήταν στην κυβέρνηση, θα πέρανε κάποια μέτρα. Κατά συνέπεια, η κινητοποίηση μαζική ή ειρηνική, εγώ δεν θέλω να κοροϊδέψω, δεν θα πήγαινα από την ώρα που είμαι στην κυβέρνηση, ακόμα εννοώ, εγώ δεν είμαι. Έτσι, θα ήταν παράλογο να κάνεις τέτοιου τύπου. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχει μια αντίδραση που εκφράζεται. Θέλω να πω όμως ότι έχει μεγάλη σημασία το ότι ήταν ειρηνικές
στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Έτσι, έτσι. Τώρα, το ότι γίνανε κάποια παρατράγουδα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κινητοποίηση. Εντάξει, δεν είναι λιτανία ή οποιαδήποτε κινητοποίηση, αλλά ο κύριος όγκος αυτών οι οποίοι συγκεντρώθηκαν εκεί και αρχίζουν συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα σε αυτούς, κατάλαβαν και οι ίδιοι ότι η κινητοποίηση πρέπει να φτάσει μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, μάλιστα, το ότι υπάρχουν οι γνωστοί μπαχαλάκηδες, οι γνωστοί που φαράνε κουκούλες, οι γνωστοί που θα πάνε να πετάξουν και οι οποίοι θα δημιουργήσουν ένα πρόβλημα. Εντάξει, δεν έδωσαν τον τόνο. Χρόνος, δεν ναι, έδωσαν και τον. Βέβαια τα βόλια πήρανε και την κυρία Κουντουρά και τον κύριο Τέρες Κουίκ. Αυτό είναι το κακό. Κλπ. Κακός, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε ένα σχέδιο για να εξοντώσει τους ανεξάρτητους Έλληνες. Όχι. Ή για να τρομοκρατήσει συνολικά τον ελληνικό λαό. Για πάμε στην κυρία Κουντουρά. Την κακή στιγμή σε λάθος μέρος. Κυρία Κουντουρά, ναι, εντάξει, θα το σχολιάσετε και αυτό. Κυρία Κουντουρά, για τις διαδηλώσεις. Πάντως δεν ήταν και ιδιαίτερα μαζικές οι διαδηλώσεις, κυρία Κουντουρά. Πρώτα απ' όλα θέλω να κάνω μια τοποθέτηση σε αυτά που υπόθηκαν πριν. Σύντομη. Πολύ σύντομη. Να προλάβουμε. Για να προλάβουν να μιλήσουν και άλλοι. Ναι. Έχω εδώ μπροστά μου μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού 10 Ιουνίου. Στο πρώτο θέμα που έλεγε ακριβώς πώς θα διαπραγματευτεί, τι θα πει στους εταίρους μας και πώς θα βοηθήσει τον ελληνικό λαό. Και έλεγε ότι θα βρει ισοδύναμα, έλεγε ότι δεν θα κόψει μισθούς και συντάξεις, έλεγε ότι δεν θα φορολογήσει πάνω από το 25% εισοδήματα, έλεγε ότι θα αποκαταστήσει τις αδικίες, έλεγε ότι άμεσα θα κατεβάσει το ΦΠΑ, ότι άμεσα θα κάνει την αποκατάσταση του 13% της εστίασης για να αναπτυχθεί ο τουρισμός, ότι επίσης, και αυτό είναι το πιο άσχημο για μένα, έχει και τη σύμφωνη γνώμη των εταίρων. Αυτό στις 10 Ιουνίου στο πρώτο θέμα. Μες. Σήμερα δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Σήμερα ο Πρωθυπουργός, η συγκυβέρνηση λένε ψέματα. Και τι κάνουνε, προκειμένου να πάει ο κύριος Τουρνάρας να συναντήσει στο Eurogroup ή σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής, κάνουνε ακριβώς αυτά που όλοι υποψιαζόμαστε. Μας είπανε ψέματα, συνεχίζουνε και μας λένε ψέματα και το μόνο που κοιτάνε είναι να ευχαριστήσουν τους εταίρους για να πάρθουν τα σκληρά, επώδυνα και αναποτελεσματικά μέτρα. Μεθαύριο θα μας πούνε για τη δόση. Δύο χρόνια τώρα ακούμε για τη δόση. Θα έρθει και άλλη δόση. Και τρίτο μνημόνιο. Και τρίτη δόση. Ξέρετε κάτι, ο ελληνικός λαός έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί πάρα πολύ και μεθαύριο που δεν θα έχει να ταΐσει τα παιδιά του, που δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του γιατί θα έρθουν τα σκληρά επώδυνα μέτρα, όπως λέμε, με τη μόνη διαφορά που θα τα αισθανθεί στην τσέπη του γιατί σήμερα τα ακούει. Και βλέπει ότι ούτε τα 30 ευρώ θα τα γλιτώσουν από τις συντάξεις του ΟΓΑ, ούτε τα ειδικά μισθολόγια που τους κοροϊδεύανε και τους λέγανε δεν θα κόψουμε σήμερα, θα κόψουνε όχι μόνο 12% από τα καθαρά, κύριε Κουντουρά, δεν έχουμε χρόνο. Αλλά από το σύνολο θέλουνε να βγούνε, σας πληροφορώ, και θα μπω στο θέμα των διαδηλώσεων στους δρόμους. Αλλά πώς θα βγει ο νοικοκύρης στους δρόμους, πώς θα πάρει τα παιδιά του να έρθει, όταν βγήκανε με τους αγανακτισμένους 100-200.000, τους πετάξανε χημικά, τους τρομοκρατήσανε. Εσείς θέλαν να τους πετάνε αγριολούδα, κυρία Κουντουρά. Σκοτωθήκανε δύο άνθρωποι με προβοκάτσια τότε, αν θυμάστε με τις φωτιές στη Μαρφίν. Ξέρετε κάτι, είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους να βγουν να διαμαρτυρηθούν. Δεν σημαίνει όμως ότι εάν αυτά τα μέτρα παρθούν, επειδή ξέρουν ότι δεν υπάρχει φως στο τούνελ, επειδή ξέρουν ότι χωρίς την ανάπτυξη αυτά τα μέτρα δεν πρόκειται να μας σώσουν. Πάμε στον κύριο Βαρεμένο, και παρακαλώ, κύριε Κουντουρά. Είναι πολύ θυμωμένοι με την Ευρώπη. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα και οφείλει η κυβέρνηση να πει την αλήθεια ότι αυτά τα μέτρα δεν βγαίνουν και να κάνει ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Μάλιστα. Αυτή είναι η δική κύριε μας Βαρεμένο, ελάτε παρακαλώ, κύριε Κουντουρά. Και βάζω τελεία. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε κάνει τις προτάσεις μας, τις λέμε κατά καιρούς. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο μέσα σε αυτό το δίλεπτο τρίλεπτο να τα εξηγήσουμε, αλλά μόνο μέσα από την ανάπτυξη μπορεί η Ελλάδα να σωθεί. Ωραία. Αυτό το λένε όλοι για την ανάπτυξη, να δούμε. Ναι, δεν γίνεται όμως. Θέλει και περιβάλλον και χρήματα για να γίνει αυτή η έρμη ανάπτυξη. Και σχέδιο επίσης. Λοιπόν, κύριε Βαρεμένο, αυτή η κριτική στο ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος και δεν υπάρχει αντιπρόταση, ισχύει για εσάς. Δηλαδή, απευθύνεται σε εσάς. Ότι και από τον κύριο Μπίστη και από άλλες πλευρές κυβερνητικές, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνει μια κατάσταση, αλλά δεν μας λέει τι θα κάνει. Θα σας πω. Θα λέγατε στην κυρία Μέρκελ, θα σας πω. Κυβέρνηση. Πριν από αυτά, όμως, θέλω να πω κάτι. Να πείτε. Ότι εμείς δεν έχουμε κάτι εναντίον των Γερμανών, εναντίον του γερμανικού λαού. Όχι απλώς τους θέλουμε εδώ ως τουρίστες, αλλά κυριολεκτικά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα μαζί τους. Ο πρόεδρος σας θες αυτό. Δεν έχουμε πρόβλημα. Ακούστε να σας πω. Δεν θέλουμε συνεργάτες, συνεταίρους. Δεν έχουμε πρόβλημα ούτε με τη Μέρκελ. Αλλά Γιώργο, δεν συμφωνείτε με ναζιστικές σημαίες, συνθήματα και τέτοια πράγματα. Είναι προφανές έτσι. Μισό λεπτό, κύριε Μπίστη, σας άκουσα.
Λέω το εξής. Ούτε με την κυρία Μέρκελ έχουμε κάτι προσωπικά, με το πρόσωπο. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την πολιτική που εφαρμόζει και την οποία υλοποιούν κατά γράμμα και εδώ πολιτικοί εκπρόσωποι. Εξού και ο όρος Μερκελιστές. Είναι Μερκελιστές με αυτή, με αυτόν τον τρόπο που σας περιέγραψα. Μάλιστα. Σαφές. Και μάλιστα φανατικοί και ενθουσιώδεις, όπως αποδεικνύεται μετά την εδώ επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ, η οποία, όπως σας είπα, με τρόπο μπρουτάλ προωθεί τα συμφέροντά της. Δεν λέω, εκπρόσωπο ενός κράτους είναι. Διάβασα σήμερα στην Καθημερινή, στο σύστημα υγείας. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ούτε φοβίας με τους ξένους, ούτε τίποτα άλλο. Αλλά να καταδιαφύσουμε πρώτα το σύστημα υγείας για να έρθει η γερμανική ιδιωτική πρωτοβουλία να το ανασυστήσει. Μάλιστα. Αυτό είναι το νόημα της εδώ. Προετοιμάσαν, λέει, την εμπλοκή τους στα απορρίμματα. Στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το λένε έτσι στην καθαρεύουσα. Για να μιλάμε τώρα, συνεννοούμαστε περί τίνος πρόκειται, έτσι. Και εγώ σας λέω, λοιπόν, ότι είμαστε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Δηλαδή, εμείς είμαστε ευχαριστημένοι τώρα με τον τρόπο που πορεύεται η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα, κύριε. Ακούστε να σας. Είναι προφανές. Κατά την προσωπική μου γνώμη, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο έχει ένα ιστορικό χρέος να βάλει ένα φρένο στο κακό, αλλά να σταματήσει το κακό. Κατά την προσωπική μου γνώμη, έχει ένα χρέος να ασκήσει τον εθνικό του ρόλο. Τι εννοώ? Στην Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ εθνική αστική τάξη. Γι' αυτό οι πολιτικοί της εκπρόσωποι συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφέρονται. Ότι είναι γεννημένοι προσωπικά για να ασκήσουν ένα τέτοιο ρόλο υποταγής, αλλά γι' αυτό το λόγο ακριβώς δεν υπήρχε. Λοιπόν, λέω, και για να μην φάμε ένα τον άλλον, όπως είπε ο... Τι θέλετε να πείτε, γιατί υπάρχει και η παράδοση της αριστεράς που ήταν κολλημένη στη Σοβιετική Ένωση. Κύριε. Μην ξεχνάτε. Και αν θέλετε να κάνουμε και διάλογο. Όχι, γιατί δεν έχουμε χρόνο για διάλογο. Να λύσουμε το πρόβλημα της εθνικής τάξης και της Σοβιετικής Ένωσης. Έχει δει τι αναστήματος ηγεσίες έχουν αναδειχθεί. Έχει δει ποιες είναι οι ηγεσίες αυτές, οι οποίες πασχίζουν να αντλήσουν ανάστημα από μια φωτογραφία δίπλα σε έναν ισχυρό. Εμείς, λοιπόν, λέμε ότι υπάρχει θέμα αυτοπροσδιορισμού του ελληνικού κράτους. Δεν μας λέτε την πρόταση, κύριε Βαρεμένε. Μην προχωράμε τώρα στην περιφέρεια. Όχι, δεν πάω στην περιφέρεια καθόλου. Αυτά που λέτε τώρα, εσείς είστε δημοσιογράφος 800 χρόνια. Λοιπόν, και ήσασταν από την απέναντι πλευρά και κάνατε κριτική. Η καρδιά του προβλήματος πολιτικού. Κοιτάξτε να δείτε. Η καρδιά του οικονομικού, πολιτικού και κοινωνικού προβλήματος είναι μία. Έτσι. Αν θα συνεχίσουμε αυτόν τον δρόμο, μάλιστα, ή θα αλλάξουμε τον δρόμο που λέμε εμείς. Μπράβο, πάμε στον άλλο δρόμο, το δικό σας. Αυτό ρωτάμε. Ο άλλος δρόμος είναι. Βάζουμε τέρμα στην ύφεση. Έστω κι αν άλλος δρόμος οδηγεί εκτός Ευρώπης. Ακούστε με, όχι, να σας πω. Εγώ λέω. Βάζουμε τέρμα από τις διαποφάσεις. Πώς γίνεται, παίρνουμε απόφαση. Ακούστε να σας πω. Ότι υπάρχει και θέμα παραγωγικής αναδιάρθρωσης της χώρας. Υπάρχει. Έτσι. Σε ακόμα... ένα μήνα θα το κάνετε, γιατί σε ένα μήνα τελειώνει τα αποτελέσματα. Κύριε Βαρδιφιώτη. Σε ένα μήνα, κύριε Βαρδιφιώτη. Πρέπει να πάρουμε λεφτά. Σε ένα μήνα, ακούστε να σας πω. Μα με συγχωρείτε. Θα χρειαστεί να σκεφτούμε τι θα κάνουμε για την αντιμέτωση της καταστροφής που φέρατε. Έτσι. Ξέρετε, λοιπόν, λέτε όλοι ότι έχουν κουραστεί ο κόσμος από τα μέτρα. Εγώ νομίζω ότι έχει κουραστεί και από τον αδιέξοδο λαϊκισμό και την καταγγελία. Έχει κουραστεί από αυτό και αυτό φάνηκε. Ο λαός, κύριε Βαρδιτσιώτη, έχει θέλει να ακούσει τις αλήθειες και θέλει να τις ακούσει. Και δεν αντέχει άλλο. Έχει κουραστεί και δεν αντέχει άλλο. Με συγχωρείτε, 30 δεύτερα δεν έχει χρόνο. Δεν μπορεί να σας βλέπει άλλο. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν αντέχει. Κύριε Βαρεμένε, τελεία. Τώρα κάνω, δεν έχουμε χρόνο. Εδώ ακούσαμε, εδώ ακούσαμε για όσα. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Βαρδιτσιώτη. Δεν μπορώ να αποσώσω το λόγο μου. Δεν προλάβουμε, κύριε Βαρεμένε. Αναγκάζομαι να απαντήσω αυτό που λέει. Λέω ότι ο λιγός λαός έχει ήδη κουραστεί ακόμη και να τους βλέπει να λένε κάθε τρεις μήνες ότι το νέο πακέτο, τα νέα μέτρα, μια διάσωση κατανοητό, που σημαίνει στραγγαλισμό. 30 δεύτερα αυστηρά, κύριε Βαρδιτσιώτη, δεν με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι χρόνος φιλοξενίας. Τι να κάνουμε, κύριε Βαρδιτσιώτη? Όταν οι συνομιλητές σου βάζουν όλο το κυβερνητικό τους πρόγραμμα, την πολιτική τους φιλοσοφία, πρέπει να έχεις 2 λεπτά να απαντήσεις. Κύριε Βαρεμένε, μην παρεμβαίνετε. Λοιπόν, 2-3 βασικά πράγματα εγώ θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα, εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος έχει κουραστεί με αυτή την αδιέξοδη καταγγελία, την οποία άκουσα και από τον κύριο Βαρεμένο και από την κυρία Κουντούρα. Η οποία είναι ισοπεδωτική, δεν έχει καμία πρόταση
Και όποτε έρθει οποιοδήποτε στοιχείο αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, ιδιωτικοποίησης, αναπτυξιακού μοντέλου, βρίσκονται απέναντι, κάθετα, χρησιμοποιώντας σταλινικές εκφράσεις. Πώς θα έπρεπε να είναι η οικονομία τότε. Δεύτερο. Κανένας δεν είχε πει ότι θα έρθει η κυρία Μέρκελ. Κύριε Παπαγαλωμένο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα εκφραστώ με τον τρόπο με τον οποίο πιστεύω. Δεν διακόπτω ποτέ κανέναν. Ποτέ κανέναν. Με συγχωρείτε, κύριε Παπαγαλωμένο, αλλά. Αφήστε να πάρει τον χρόνο του. Αυτή η ρητορική είναι του 50 τώρα. Του 50, αφήστε τον άλλο να κάνει ό,τι θέλει. Κανένας δεν ήρθε, είπε ότι θα έρθει η κυρία Μέρκελ εδώ και η λίστα των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα θα ελαφρυνθεί. Αυτό το οποίο είπε η κυρία Μέρκελ είναι κάντε τις υποχρεώσεις τις οποίες έχετε αναλάβει, οι οποίες όπως σας είπα δεν είναι μόνο οικονομικού περιεχομένου, αλλά είναι διαρθρωτικού. Θα σας πω ότι είχαμε δύο σημαντικές συζητήσεις τη Δευτέρα, τις οποίες έχουν παραγνωρίσει οι συνομιλητές μου. Η πρώτη είδηση είναι ότι η Πορτογαλία που έχει ικανοποιήσει όλη τη λίστα των υποχρεώσεων, πήρε την επιμήκυση της δημοσιονομικής προσαρμογής. Το δεύτερο ήταν η ενεργοποίηση του ESM. Και εμείς φιλοδοξούμε να βάλουμε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στον ESM, άρα σημαίνει ελάφρυνση του χρέους κατά 35 Μάλιστα. περίπου δις. Τέλος, εδώ δεν μιλάμε για φωτογραφίες. Αν μιλάμε για φωτογραφίες, η φωτογραφία που προσβάλλει το πλήθος που διαδήλωνε εχθές ήταν αυτών των ανεγκέφαλων που βγήκαν με τις ναζιστικές τιμές και τις στολές. Και να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τελειώσαμε, στη Γερμανία το νεοναζιστικό κόμμα παράνομο. Είναι παράνομο. Στην Ελληνική Βουλή υπάρχουν όμως οι μνητές του Χίτλερ. Μάλιστα. Τελεία και Παύλα, κύριε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.